Τον πρώτο θάνατο ευλογιάστων πυθίκων ανακοίνωσε η Κούβα θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές της χώρας. Πρόκειται για Ιταλό τουρίστα 50 ετών, ο οποίος στις 15 Αυγούστου έφτασε στην χώρα και τρεις ημέρες αργότερα διαγνώστηκε με την νόσο. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε γρήγορη επιδείνωση. Η κατάσταση αυτού του ασθενή επιδεινώθηκε γρήγορα και από τις 18 Αυγούστου βρισκόταν σε κρίσιμη και ασταθή κατάσταση. Απεβίωσε το βράδυ της 21ης Αυγούστου. Ο 50χρονος νοσηλευόταν σε νοσοκομείο τις τελευταίες τρεις ημέρες. Με βάση την έκθεση του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, ο θάνατός του προκλήθηκε από σιψεμία που οφείλεται σε βροχοπνευμονία από απροσδιόριστο παθογόνο μικροοργανισμό και από βλάβες σε πολλά όργανα. Οι επαφές του άνδρα έχουν τεθεί σε απομόνωση και σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, στην παρούσα φάση είναι ασυμπτωματική. 12 θάνατοι είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός παγκοσμίως την ώρα που η λίστα των επιβεβαιωμένων περιπτώσεων μεγαλώνει. Στα 44.503 ανέρχονται τα περιστατικά ευλογιάστων πυθίκων, τα οποία έχουν εντοπιστεί σε περισσότερες από 96 χώρες. Στην Ευρώπη, τα περισσότερα περιστατικά καταγράφονται στην Ισπανία, χώρα όπου σημειώθηκαν και 2 θάνατοι. Ακολουθεί η Γερμανία και η Γαλλία. Τετραψήφιος είναι ο αριθμός των περιστατικών που νόσησαν και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Κύπρος μετρά μόλις 4 επιβεβαιωμένα περιστατικά ευλογιάστων πυθίκων την ώρα που στο μέτωπο της πανδημίας του κορονοϊού η επιδημιολογική εικόνα είναι βελτιωμένη. Ο Υπουργός Υγείας μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Twitter έδωσε τα εύσημα στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό εξαιτίας του γεγονότος πως η Κύπρος βρίσκεται ανάμεσα στις 5 πρώτες χώρες με την χαμηλότερη θνησιμότητα σύμφωνα με το δίκτυο Euromomo.